Νέο ηλεκτροσόκ για εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις από τη νέα αύξηση των τιμολογίων της ΔΕΗ από την 1η του χρόνου κατά 9,2% μέση τιμή. Μία τετραμελής οικογένεια που διαμένει σε διαμέρισμα 90 τετραγωνικά πληρώνει 140 ευρώ το δίμηνο για ρεύμα. Με τη μέση αύξηση 9,2% θα έχει μία πρόσθετη επιβάρυνση 13 ευρώ το δίμηνο ή επιπλέον 77 ευρώ το χρόνο. Μα είναι δυνατόν αυτό να γίνει? Μα ο κόσμος έχει απελπιστεί πια. Δεν ξέρει τι είναι, κάτι παραμιλάει. Εκτός όμως από την αύξηση κατά 9,2% των τιμολογίων, οι καταναλωτές θα επιβαρυνθούν και με συν 3% επιπλέον, λόγω της αύξησης του τέλους για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που ισχύει από την 1η του χρόνου. Για τη χαμηλή τάση, δηλαδή τα νοικοκυριά, το τέλος από 1,95 ευρώ ένα μεγαβατόρα φτάνει τα 5,99 ευρώ. Στην υψηλή τάση, δηλαδή τη βαριά βιομηχανία, από 1,04 ευρώ θα φτάσει στα 2,96. Και για τη μέση τάση, δηλαδή την αγροτική χρήση, από 0,74 ευρώ ένα μεγαβατόρα φτάνει τα 2,29 ευρώ. Οι παραγωγικοί φορείς τάσσονται κατά οποιασδήποτε αναπροσαρμογή στα τιμολόγια της ΔΕΗ, η οποία, όπως επισημαίνουν, θα επιβαρύνει εκ νέου υπέρμετρα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Μάλιστα, όπως επισημαίνουν, την τελευταία διετία έχουν γίνει 10 αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ. Ο λογαριασμός της ΔΕΗ είναι φιάλτης για επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Είναι τουλάχιστον απαράδεκτη και προκλητική οποιαδήποτε απόφαση αύξησης των λογαριασμών της ΔΕΗ. Την ώρα που εντείνονται οι αντιδράσεις για τις νέες αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ, που ισχύουν από την πρωτοχρονιά και οδηγούν σε οικονομικό αδιέξοδο νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ο αρμόδιος υφυπουργός δηλώνει στην εκπομπή Κοινωνία Ραμέγκα ότι αν δεν προχωρούσε η κυβέρνηση στην αύξηση αυτή, η ΔΕΗ θα ήταν του χρόνου μια προβληματική εταιρεία. Η ΔΕΗ πέρσι το πρώτο εννιάμινο του 10 είχε κέρδη γύρω στα 420 εκατομμύρια ευρώ, 450. Το εννιάμινο του 11 έχει μόλις 120. Mm. Ουσιαστικά δηλαδή, αν δεν υπάρξει αυτή η αύξηση, η ΔΕΗ του χρόνου θα είναι μια προβληματική εταιρεία. Οι φορολογούμενοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι αδύνατον να ανταποκριθούν σε αυτά τα νέα δεδομένα και το αποτέλεσμα αυτών των αποφάσεων της κυβέρνησης θα είναι η αύξηση των λουκέτων στις επιχειρήσεις αλλά και η εξαθλίωση του κοινωνικού συνόλου. Πρόκειται για την 11η αύξηση των τιμολογίων της ΔΕΗ τα τελευταία 2 χρόνια. Η αρχή έγινε το δεύτερο τρίμηνο του 2010 με τις αυξήσεις που επευλήθησαν λόγω της ρήτρας καυσίμου τόσο στην υψηλή όσο και στη χαμηλή αλλά και στη μέση τάση, ενώ χθες ανακοινώθηκε η νέα αναπροσαρμογή κατά 9,2%. Είναι ένα πρωτοχρονιάτικο δώρο της κυβέρνησης στις επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά για να τους ευχηθεί καλή και ευτυχισμένη χρονιά. Η ΔΕΗ εξειδίκευσε τα νέα τιμολόγια, δεν είναι καθόλου καλά τα νέα. Από 9,2% μεσοσταθμική αύξηση, πόσο έφτασε τελικά για τα νοικοκυριά? Φτάσαμε στο 15%, 13 με 15% για τις βασικές κατηγορίες των νοικοκυριών. Γιατί? Γιατί η ΔΕΗ μας έλεγε ότι το 9,2 θα είναι μεσοσταθμικό και όταν το εξειδικεύσουμε, κυρίως σε κατηγορίες νοικοκυριών που δεν μπορούν να φύγουν να πάνε σε άλλον εναλλακτικό πάροχο, τότε θα καταλάβετε τι γίνεται. Και το καταλάβαμε σήμερα με την εξειδίκευση. Λοιπόν, για τις κατηγορίες από 800 μέχρι 1000 κιλοβάτ το τετράμινο, μαζί με το τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα έχουμε μια αύξηση 13,6%. Για την επόμενη κατηγορία πάλι 13,8%. Μιλάμε για τις καταναλώσεις, έτσι. Mm-hmm. Και από κατηγορία που βρίσκονται οι περισσότεροι καταναλωτές από 2001 μέχρι 3000 κιλοβατόρες, για κάθε 1000 κιλοβατόρες θα πληρώνουν οι καταναλωτές μια αύξηση περίπου στα 15,1%. Δηλαδή, θα μας δώσει ένα παράδειγμα να καταλάβουμε. Βεβαίως. Μια τετραμελής οικογένεια που καταναλώνει περίπου 2.000 κιλοβατόρες το τετράμινο, από 266 ευρώ που πλήρωνε το 2011 το τετράμινο, θα πληρώνει πλέον 306 ευρώ. Συνολικά 120 ευρώ παραπάνω το χρόνο. Για ρεύμα, το ίδιο νοικοκυριό, χωρίς την ΕΡΤ, δημοτικά τα ΕΛΤ, δημοτικούς φόρους κτλ., θα πληρώνει και το ενιαίο τέλος. Και αυτά για αυτό το εξάμηνο. Ευρώ. Και αυτά για το τετράμινο, έτσι. Για όλο το χρόνο, μάλλον. Για όλο το χρόνο. Για όλο τον χρόνο αυτά. Με βάση αυτή την αύξηση, γιατί θα δούμε τι άλλη αύξηση θα μας έρθει το επόμενο εξάμηνο. Ακριβώς, θα περιμένουμε για την άλλη αύξηση. Mm-hmm. Τώρα, να δούμε και λίγο τι γίνεται στις επιχειρήσεις. Έχουμε και εκεί μεγάλες αυξήσεις, δυστυχώς. Στο εμπορικό τιμολόγιο για 1000 κιλοβατόρες βλέπουμε ότι έχουμε μια αύξηση 10%. Στο βιομηχανικό, που οι περισσότεροι βρίσκονται εκεί, ένα 11%. Στους δήμους αυτό θα έχουμε αύξηση στα δημοτικά τέλη, ένα 17,9%. Και στο αγροτικό, ένα 11,9%. Ένα παράδειγμα που φέραμε είναι ένα ζαχαροπλαστείο, μια επιχείρηση πολύ ιδιαίτερα, γιατί καταναλώνει συνέχεια ρεύμα λόγω των ψυγείων της. Και ένα ζαχαροπλαστείο το οποίο πλήρωνε περίπου 5.000 ευρώ το μήνα για τις ανάγκες στο ρεύμα, τώρα πληρώνει 5.500 και συνολικά η επιβάρυνση θα είναι 6.000 ευρώ το έτος. Έτσι δικαιολογούνται και οι αντιδράσεις όλων των μικρομεσαίων. Πολύ μεγάλες αυξήσεις, δυστυχώς.